Κατάφερε να περάσει την μπάλα για τον Κοντοδήμο. Κοντοδήμος που βγάζει αυτή την σέντα τώρα. Η μπάλα περνάει κοντά από τον Καπρινιώτη. Έρχεται ο Παλαιολόγος. Καπρινιώτης με το κεφάλι. Μπάλα στα δίχτυα. Η Λάρισα λοιπόν καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο 35ο λεπτό της συνάντησης με αυτή την πολύ όμορφη προσπάθεια των παικών της ΕΛ. Παλαιολόγος και Καπρινιώτης, η αιχμή του δώρωτος σε αυτή τη φάση. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και βλέπετε παίκτες και φιλάθλους και φίλαθλοι, συγγνώμη, να γίνονται ένα σώμα, μία αγκαλιά, προκειμένου να πανηγυρίσουν αυτό το πολυπόθητο, αυτό το χρυσό γκολ που πετυχαίνει η ομάδα της Λάρισας στο πρώτο ημίχρονο κιόλας. Κοντοδήμος που είναι ο κάτοχος της μπάλας, έχει προωθηθεί ήδη, κοιτάζει να δει τι επιλογές έχει δει στην περιοχή. Κοντοδήμος δίνει πάσα για τον Καπρινιώτη, έρχεται ο Ζιάνκας, το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα. Η μπάλα στα δίκτυα και η ομάδα της Λάρισας στο 25ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, την ώρα που έξω πετροπόλεμο συνεχίζεται, η Λάρισα μέσα στον αγωνιστικό χώρο διπλασιάζει τα τέρματά της και νομίζω ότι δίνει τη δική της απάντηση η Λάρισα στις προκλήσεις που έχει δεχτεί σήμερα εδώ στη Χαλκίδα. Πραγματικά έχει δεχτεί πολλές προκλήσεις, πολλές υλικές ζημιές έξω. Δυστυχώς δεν έχουμε επαφή το τι γίνεται στο τι γίνεται έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Όμως εδώ μέσα η Λάρισα πριν από λίγο αποθέωσε για τους παίκτες της Λάρισας με αυτό το δεύτερο γκολ που πετυχαίνουν.